Ο κύριος Σίμπος και Δίκογλου μπήκε στην κυβέρνηση ως υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης των τελευταίων σχηματισμών. Κατάγεται από την Εύβοια, είναι βουλευτής Εύβοιας. Καλημέρα σας κύριε Δίκογλου. Και τώρα έχει την δουλειά σιδηροκέφαλος. Πρώτα απ' όλα να βοηθήσετε τους πυρόπληκτους. Αυτό είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, είμαι υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, αλλά πρώτα και κύρια είμαι βουλευτής Εύβοιας. Και έχοντας ζήσει αυτήν την απίστευτη καταστροφή. Το ίδιο θα κάνετε και στη Γορτινή, εννοείται. Το ίδιο θα κάνετε και στην Ηλία και όπου έγινε καταστροφή. Προφανές είναι αυτό. Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας πω μία είδηση. Φαντάζομαι θα είχατε και εσείς αγωνία. Οι βροχές τη νύχτα στην Βόρεια Εύβοια ήταν, όπως τις περιγράφουν οι συμπατριώτες μου, ποτιστικές, δηλαδή δεν ήταν με μεγάλη, ήταν καλό αυτό. Δεν κατέβασαν νερό και χώματα και τα λοιπά, δηλαδή έτσι, καλό αυτό, καλό. Και είναι καλό και για την Καμενική, αυτή η ποτιστική. Κορμοδέματα έχουν προλάβει, έγιναν κύριε Κεδίκολου, τι είδατε από το πέρασμά σας? Ξεκίνησαν, οι μελέτες ολοκληρώθηκαν ταχύτατα σε χρόνο ρεκόρ, γιατί έγιναν καινούργια διαδικασία με τη βοήθεια και καθηγητών Πανεπιστημίου. Θέλω να τους ευχαριστήσω και μέσα από τη συχνότητά σας, γιατί προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αμυστή. Μάλιστα στο πρόσφατο συμβούλιο, στην σύσκεψη που έγινε με τον Σταύρο Μπένο στη Λίμνη, ήταν παρόντες και αυτοί, είχαν έρθει με δικά τους έξοδα. Να τους αναφέρω και ονομαστικά, είναι ο κύριος Βάρας, ο κύριος Εμμανουηλίδης, ο κύριος Παυλίδης, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα ταχύτατα, γιατί όπως ξέρετε εκεί ο κόσμος ξυπνάει και κοιτάζει τον ουρανό με την αγωνία τι θα γίνει με τις βροχές. Οπότε η επίγουσα, η πρώτη στη ανάγκη είναι να ολοκληρωθούν ταχύτατα αυτές οι μελέτες, να υλοποιηθούν αυτές οι μελέτες, να γίνουν τα κορμοδέματα και μετά να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί δεν είναι, υπάρχουν τα άμεσα και μετά υπάρχουν και τα μακροπρόθεσμα. Για λίγο θα συνεχίσουμε μετά τις 9.30 σας παρακαλώ κύριε Κεδίκογλου. Κλείνετε και σας καλό εκ νέου, πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Σίμο Κεδίκογλου, υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Λοιπόν, λέγατε λοιπόν κύριε Κεδίκογλου, καλημέρα σας και πάλι, ότι οι συντοπίτες σας στην Εύβοια κοιτούν τον ουρανό, αν θα βρέξει ή όχι, πρέπει να προχωρήσουν τα κορμοδέματα, να γίνουν πιο γρήγορα και πάμε τώρα στο σχέδιο στήριξης των αγροτών. Μας είπε προηγουμένως, είχα αυτήν την εβδομάδα φιλοξενούμενο τον κύριο Λιβάνο, τον υπουργό, να ακούσουμε όμως και εσάς. Τι ζητούν τώρα σε ό,τι αφορά στα οικονομικά, κύριε Κεδίκογλου, οι άνθρωποι στην Εύβοια? Κοιτάξτε, είναι μια διπλή αποστολή, δηλαδή κινούμαστε σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η επιβίωση, άμεσα πώς θα περάσει αυτός ο χειμώνας, πώς θα περάσει ο πρώτος χρόνος, να στηριχθούν για την απώλεια των εισοδημάτων τους, να αποζημιωθούν για τις καταστροφές που έχουν γίνει. Είναι και ένα ευρύτερο ζήτημα, δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που μπορεί να μην καταστράφηκε από την πυρκαγιά η εγκατάστασή τους ή ο εξοπλισμός τους, αλλά έχασαν τη φετινή σεζόν, θα έχουν συνέπειες και στην επόμενη. Οπότε υπάρχει το θέμα των άμεσων αποζημιώσεων, των άμεσων μέτρων στήριξης, που είναι υπό την υποπτία του Υφυπουργού του κ. Τριαντόπουλου, και υπάρχει και το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για την ανάταξη, την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, που έχει αναλάβει υπό την εποπτεία του Σταύρου Μπένους. Λοιπόν, είναι μια σειρά από μέτρα τα οποία τα βελτιώνουμε, γιατί είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Έχουμε μια συνολική καταστροφή της οικονομίας, η οποία είναι και αλληλένδετη. Έχει και προεκτάσεις. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Σε δύο ξενοδοχεία που κάηκαν, μια επιχείρηση από τη Χαλκίδα είχε μόλις εγκαταστήσει ένα μεγάλα συστήματα κλιματισμού, τα οποία δεν τα έχει κλειδωθεί και το ξενοδοχείο έχει καταστραφεί. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, και αυτά συζητάμε και με τον κύριο Τριαντόπουλο, να αποζημιωθούν και αυτές οι παράπλευρες απώλειες.
Γιατί δεν υπάρχουν προβλέψεις. Σε πολλά κινούμαστε σε νέα. Θα κάνουμε το εξής τότε, κύριε Κεδικογλου. Την επόμενη εβδομάδα θα οργανώσω μια παρουσία με τον κύριο Μιχάλη Μόσχο, που θα μας πει λεπτομερώς τα θέματα. Θα είσαστε κι εσείς και θα απαντάτε. Εντάξει, θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Τον κύριο Μιχάλη Μόσχο τον περιμένω και σήμερα στο Υπουργείο μου σε μία ώρα περίπου. Γιατί έχει κάνει μία πολύ ωραία προσφορά, όχι μόνο να δώσει δέντρα καρυδιές για να φυτευτούν, αλλά να εκπαιδεύσει και νέους αγρότες ή που θέλουν να γίνουν αγρότες στο πώς να καλλιεργούν. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Οργανώνουμε με τον κύριο Γιαννίρη την επόμενη εβδομάδα συνάντηση ραδιοφωνική, εννοώ με εσάς και τον κύριο Μόσχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια. Και να σας πω κάτι επίσης. Το λέω και μεγαλοφόνος, εάν έχετε, θα ήθελα να, να μου φέρετε πρόσωπα ανθρώπους που μπορούν να εκπροσωπήσουν και άλλους από την Εύβοια, να ακουστούν τα θέματά τους, έτσι, δηλαδή βεβαίως, ναι, να ακουστούν. Έχω να σε συστήσω με πρώτη την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Εντυψού, τη Δέσποινα Μαραδέλη, η οποία έπαιξε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανακούφιση πυρόπληκτων, ενώ δεν ήταν η δουλειά της. Ναι. Το διάστημα της καταστροφής. Έχω πολλούς ανθρώπους να σου πω. Στον κύριο Γιαννίρη. Συνεννοηθείτε με τον κύριο Γιαννίρη και ευχαρίστω να τους ακούσουμε όλους. Εντάξει. Ένα τελευταίο μόνο θέλω και μέσα από τη συχνότητά σας να ευχαριστήσω τις λέσχες μοτοσυκλέτας από όλη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν οργανώσει το πανελλήνιο αντάμωμά τους τον άλλο μήνα, 6 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στις Ροβιές, ένα από τα χωριά που καταστράφηκαν περισσότερο, για να δώσουν όχι μόνο οικονομική αλλά και ψυχολογική τόνωση στους ανθρώπους της Βόρειας Εύβοιας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεδίκολο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με το καλό.